Στόχοι αποδοκιμασιών για το ζήτημα της ονομασίας της Φύρομαι έγιναν σήμερα. Η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέμης Μουμουλίδης σε Ερυδαία και Σιάτιστα αντίστοιχα. Αναλυτικά όλα όσα έντονα διαδραματίστηκαν στο βίντεο του Σωτήρη Σταθόπουλου. Με αποδοκιμασίες και φραστικές επιθέσεις αντέδρασαν οι κάτοικοι της Ερυδαίας στο άκουσμα του ονόματος της Κατερίνας Παπακώστα, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση σε εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κυρία Κατερίνη Παπακώστα. Η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, που έχει εκφραστεί θετικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αντιμετώπισε την οργή των πολιτών της Βορείου Ελλάδος, που από την προηγούμενη μέρα είχαν κρεμάσει πανό σε κεντρικό σημείο της πόλης, δείχνοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την επίλυση Σκοπιανού. Η ίδια, όπως βλέπετε, ατάραχη, δεν απάντησε στις αποδοκιμασίες και επέστρεψε στη θέση της. Αντιδράσεις υπήρξαν και στην Σιάτιστα όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θέμης Μουμουλίδης, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων για την απελευθέρωση της πόλης. Βουλευτής Νομοκοζάνης, κύριος Θέμης Μουμουλίδης. Παρέδωσες Μακεδονία και καταθέσεις για στεφάνι, Δεν τρέπεσαι? Σε αντίθεση με την Κατερίνα Παπακώστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήγε να ζητήσει το λόγο από τον νεαρό που τον αποδοκίμασε με τα πνεύματα προς στιγμή να οξύνονται. Έχετε και δικαίωμα, μιλάτε, δεν τρέπεστε. Στην αντιπαράθεση μπήκε και η τελετάρχης της εκδήλωσης, παίρνοντας το μέρος του Θέμη Μουμουλίδη. Ξέρεις που καταθέτει στεφάνι αυτός ο άνθρωπος? Καταλαβαίνεις που καταθέτει στεφάνι? Το καταλαβαίνεις? Δεν αρμόζουν αυτές οι εκφράσεις. Αυτοί πολέμησαν για μια Μακεδονία και αυτός που καταθέτει στεφάνι?